Θα δώσω το λόγο τώρα στον Παναγιώτη Γεωργοστάθη από την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνα να μας κάνει την εισήγησή του σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των τουριστικών μονάδων στην τρέχουσα περίοδο που μας έρχεται. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Παναγιώτης Γεωργοστάθης. Σήμερα εκπροσωπώ την αναπτυξιακή Πάρνα και θα κάνω όσο το δυνατόν σύντομη την εισήγησή μου, γιατί είναι λίγο μεγάλη, και αφορά δυνατότητες χρηματοδότησης τουριστικών μονάδων της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Θα ξεκινήσω πρώτα με το CLLD, το νέο leader, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπου έχει την ονομασία ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Δύο λόγια για την αναπτυξιακή Πάρνα, η οποία δραστηριοποιείται αποτελεσματικά υλοποιώντας το πρόγραμμα leader από το 1996 στην Ανατολική Πελοπόννησο. Κατέχει μακροχρόνια εμπειρία επί του αντικειμένου, επιχειρησιακή ικανότητα, επιχειρησιακή δομή 25 ατόμων και μόνιμων συνεργατών και 12 εξωτερικών και διαχειριστική επάρκεια τύπου ΑΒΓ. Σε αυτή τη φάση έχει ξεκινήσει δυναμικά το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου της 2014-2020. Κινούμε με τόσο στόχο και το κατευθύνσιο του προγράμματος σε αρμονία φυσικά με τις ανάγκες της περιοχής. Τι είναι όμως το CLLD, το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα Leader? Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, βασισμένη στην προσέγγιση Leader, είναι μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένη τη κοινωνία των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις. Συνολικά θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές για την εφαρμογή του πάροντος μέτρου, όπου μπορούν να καλύπτουν μια έκταση ίση και στο 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης του Leader. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο SES, το νέο ΕΣΠΑ, για το 2014-2020, βλέπουμε στο σύνολό του είναι 20,8 δις, όπου το 20,2% κατανέμεται στο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όπως βλέπετε στο αστερίσκο από κάτω, για το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης τελικά δεν είναι 4,2 δις, αλλά 4,7. Έτσι, έχουμε σε αυτή τη διαφάνεια το χρηματοδοτικό πλαίσιο όπως έχει γίνει ως τώρα, όπως έχει οριστεί, που είναι από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 311 εκατομμύρια, 311 μισό, Εθνική Σύμβουλη Χρηματοδότησης στα 34 περίπου μισό, σύνολο 346 εκατομμύρια. Βάσει εμπειρίας και λόγω της κατάρξης της αναπτυξιακής Πάρνα στην τρίτη θέση απορρόφηση του τοπικού προγράμματος Leader σε πανελλαδικό επίπεδο, υπολογίζουμε ότι η δημόσια δαπάνη, και με τον όρο δημόσια δαπάνη εννοώ την κρατική συμμετοχή, αν π.χ. η χρηματοδότηση είναι στο 50%, εννοούμε για το 50% που αφορά το προϋπολογισμό, για την Ανατολική Πελοπόννησο να έρχεται στο ποσό περίπου των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσω ότι για την προγραμματική περίοδο 7-13 η δημόσια δαπάνη ανήλθε στα 10,7 εκατομμύρια που κατάταξε και την αναπτυξιακή Πάρνα στην τρίτη θέση. Εδώ μπορούμε να δούμε σε αυτή τη διαφάνεια μια διάρθρωση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όπου πάνω-πάνω φυσικά έχουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη συνέχεια έχουμε τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όπου επιμερίζεται στις δύο κατηγορίες τη διαχειριστική αρχή των περιφερειών και τις ομάδες τοπικής δράσης, όπου ο Πάρνος είναι μια ομάδα τοπικής δράσης. Και ακριβώς από κάτω έχουμε τους υποψήφιους υπερηλητές δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Από πού θα χρηματοδοτηθεί το CLLD? Για πρώτη φορά έχουμε όχι χρήση ενός ταμείου του ΕΚΤΑ, αλλά τεσσάρων, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλληλείας. Δηλαδή, σε αυτή την πραγματική περίοδο το πρόγραμμα θα έχει πολυταμιακό χαρακτήρα. Θα δούμε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Σε αυτή τη φάση, όπως είπα, είμαστε σε μια διαδικασία προετοιμασίας στρατηγικής, της τοπικής στρατηγικής, για να υποβάλουμε δηλαδή το τοπικό πρόγραμμα. Σκοπός είναι βέβαια η προετοιμασία και η κατάρτιση υψηλής ποιότητας τοπικών στρατηγικών και προγραμμάτων. Περνάω λίγο γρήγορα διαφάνειες για να μην σας κουράσω. Για τα προτινόμενα εταιρικά σχήματα και τις προτινόμενες περιοχές εφαρμογής ισχύουν τα ακόλουθα. Προτείνεται η bottom-up προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή οι τοπικές κοινότητες σχεδιάζουν. Ο πληθυσμός κάθε περιοχής παρέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 150.000 κατοίκων. Αποτελείται από τοπικές δημοτικές κοινότητες, των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίων περιοχών
να είναι μικρότερο στο 15.000 κατοίκων, δηλαδή πόλη σαν το 15.000 κατοίκων αποκλείεται, είναι, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνεται εμείς στην περιοχή παρέμβασης. Και φυσικά να είναι αγροτικές περιοχές, δηλαδή σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Ίσων του νομού Αττικής, δηλαδή τα νησιά του Αργοσαρονικού και Κύθρα Αττικήθρα. Έτσι, προτείνουμε η περιοχή παρέμβαση για το LIDER. Υπολογίζεται σε 9.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε έκταση και σε 140.215 περίπου άτομα πληθυσμό. Εξαιρούνται φυσικά τα αστικά κέντρα της Σπάρτης, της Τρίπολης, του Άργους και του Ναυπλίου. Σε αυτή τη διαφάνεια μπορεί να δείτε την περιοχή παρέμβασης όπως θα παρέσετε πάνω στο χάρτη και αριστερά βάσει της απογραφής την πληθυσμιακή κατάταξη, δηλαδή Αγίνα Αρκαδία, Αργολίδα και Λακωνία. Έμφαση θα δοθεί σε έργα που συμβάλλουν στην ενίσχυση καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάρρηξη της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας, τη μείωση της κάθε μορφής μετανάστευσης, τη δημιουργία φυσικά θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της διαφοροποίησης και των ενεργειών συνεργασίας, στην εισαγωγή πρακτικών για την ανηφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας, κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης για την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, των ΕΚΟ, και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Να περάσουμε όμως σε αυτό δηλαδή, που μας ενδιαφέρει και περισσότερο, δηλαδή τι κατηγορίες επενδυτικών προδάσεων θα χρηματοδοτηθούν. Αριστερά μπορεί να δείτε τα μέτρα ή τις δράσεις και τις υποδράσεις στα δεξιά, δηλαδή τους τομείς αριστερά και τις επιμέρους τομείς στα δεξιά. Έχουμε μεταποίηση εμπορία ανάπτυξη με τελικό προϊόν, υποδομές γεωβελτιώσεων, κτηνοτροφικά πάρκα για πρώτη φορά, τα οποία θα ενταχθούν μετά την πρώτη τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, γιατί απαιτείται περαιτέρω ωριμότητα. Την ενίσχυση των επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη, που αφορά τη σημερινή αυτή η μερίδα. Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής. Ενίσχυση επενδύσεων του δευτερογενού και τριτογενού τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου. Με την κατάσταση τριτογενών, δηλαδή δράση για την ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής. Που αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι και έμεσα να αναδεικνύουν δηλαδή, τον τουριστικό κλάδο και τον ενισχύουν. Όσον αφορά επενδύσεις για την ανάπτυξη δασικών περιοχών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών και τη συνεργασία, δηλαδή διακρατικά και διατοπικά προγράμματα. Θα υπέρθουμε πάλι σε αυτά, στις κατηγορίες, αλλά όσον αφορά το τουριστικό κλάδο και τις επενδύσεις δηλαδή, στον τουρισμό, να δούμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να έρθει μέχρι 600.000 ευρώ. Και αναφέρεται στον συνολικό προϋπολογισμό και όχι δημόσια δαπάνη, δηλαδή τη συμμετοχή, την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδευσης, τα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφορά δημόσια έργα. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται η πολυταμιακότητα και έχουμε δηλαδή αυτή την αύξηση του προϋπολογισμού στα 2 εκατομμύρια. Μέχρι τώρα, μέχρι την 7-13 την περίοδο, ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν 500.000 ευρώ. Βλέπουμε τώρα να τετραπλασιάζεται για τα δημόσια έργα. Επίσης, για έργα από τα οποία αφορούν άλλες ενέργειες, ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ για δημοσίου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000 ευρώ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα. Το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 50% για τους ιδιώτες και σε 100% για τους ΟΤΑ και για συλλόγους με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες σε αυτό το πρόγραμμα? Δαπάνες κτηριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, θέρμανσης κτλ. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δαπάνες αγοράς καινούριου, το σημείο αυτό, μηχανολογικού εξολογισμού, συμπεριλαμβανομένου και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητο για τη λειτουργία της επιχείρησης, γενικές δαπάνες ιδιώμενες με τον ανωτέρω, όπως αμοιβές μηχανικών συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, φυσικά θα χρησιμοποιηθούν στην επένδυση, δαπάνες προβολής και προώθησης, διαφημιστικά φυλάδια, site, κάρτες κτλ. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός επιχείρησης, και αυτό το σημειώνω.
και δαπάνησε την κάλυψη του κόστου μελέτη εγκατάσταση συστημάτων διασφάλιση ποιότητα και ποιοτικών σημάτων, όπω είναι τα ISO και τα HASP κτλ. Μη επιλέξιμε δαπάνησε. Απόκτηση οικοπαίδων, εδαφικών εκτάσεων και κτηριακών εγκαταστάσεων. Κόστο σύνταξη φακέλου υποψηφιότητα. Συμβολογραφικά έξοδα και πάση φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, εκτός από τις περισσότερες από τις περιπτώσεις όπου έχουμε απαλλαγή. Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Και δαπάνη για εκπώνηση μελετών, οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την αλληλοποίηση του έργου. Επίσης, λειτουργικές δαπάνες του δικαιούχου και των έργων, αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κτλ. Δαπάνη συντήρησης των παρεμβάσεων, δαπάνη προβολής και προώθησης των γεωργικών προϊόντων, συγκεκριμένα, όχι για κάποιες άλλες κατηγορίες. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων, στις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών. Όπως και προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρεμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΟΤΟΔΟΥ, βάσει της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, μπορεί να καθορίσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή αυτά τα κριτήρια τα οποία βαθμολογούν τους υποψήφιους επενδυτές. Και βασίζονται ενδεικτικά, θα πούμε μερικά, που βασίζονται στις ακόλουθες αρχές. Είναι η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και καταστάσεων, η ανάπτυξη συλλογικών δράσεων όσον αφορά τη δικτύωση και τη συνεργασία, καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες, περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιεχόμενων με έργα φιλικά προς το περιβάλλον και με αηφόρο χαρακτήρα, έργα που προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών και συμπληρωματικών επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συλλογικών δράσεων. Φυσικά η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τη μείωση της ανεργίας, ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των κοινωνικών συνδεστικών επιχειρήσεων ΚΙΝΤΣΕΠ, έργα που υλοποιούνται από μόνιμους κατοίκους, δηλαδή βαθμολογείται η τοπιότητα, ή από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας. Ενδεικτικά, έχουμε κάποια έργα τα οποία υλοποιήθηκαν με το τοπικό πρόγραμμα LEADER στην περιοχή παρέμβασης της αναπτυξιακής Πάρνα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα τα οποία υλοποιήθηκαν με τον άξονα 3, αλλά το συγκεκριμένα είναι με τον άξονα 4, το LEADER. Γνωρίζετε ίσως στην πάνω δεξιά φωτογραφία που είναι το κάμπινγκ το οποίο βρίσκεται στην πλάκα. Όπως επίσης και σε αυτή τη διαφάνεια η πρώτη φωτογραφία που είναι το ξενοδοχείο του Κασταρίν. Αυτά τα λίγα όσον αφορά το πρόγραμμα LEADER. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, το οποίο το πρόγραμμα ενίσχυσης τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εξυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο προκηρύχθηκε την προηγούμενη Πέμπτη. Θα πούμε και γι' αυτό δύο πράγματα. Η νέα πραγματική περίοδος 14 έκπτωση συμπίπτει με την επιδίωξη της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Το εταιρικό σύμφωνο, στο πλαίσιο αναπτύξης, το ΕΣΠΑ, όπως το λέμε εμείς, θέτει ως κύρια προτεραιότητα χρηματοδότησης την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Όχημα για την επίτευξη του παραπάνω στόχου αποτελεί κυρίως το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Στο πλαίσιο του ενισχύονται κατά προτεραιότητα κλάδοι και τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε όρους τεχνολογίας, καινοτομίας, ποιότητας συνεργειών και εξωστρέφειας και συνεισφέρουν αυτή προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην επίτευξη της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Μεταξύ φυσικά αυτών των τομέων είναι και ο τουρισμός. Η στρατηγική του τομέα τουρισμού για την περίοδο 14-20 συνίσταται στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού με τον συνδυασμό του φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Περιλαμβάνει ένα σύνολο αλλοσυμπλήμων διακριτών τουριστικών προϊόντων και εξασφαλίζει ένα ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Από τις σημαντικές προτεραιότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, αναβάθμιση και διαφοροποίηση εμπλουτισμός του παραδοσιακού μοντέλου ήλιος-θάλασσα, η εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη την αλυσίδα αξίας και οι συντονισμένες δράσεις πρόθεση τουριστικού προϊόντος από όλους τους συντελεστές με εστιασμένο σχεδιασμό. Ας περάσουμε δηλαδή στην ουσία του προγράμματος.
για τον τουριστικό κλάδο φυσικά. Ο προηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου δεν μπορεί να περιβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών του 2015, το τζίρο, ή το ποσό των 150.000 ευρώ. Αν ο κύκλος εργασιών φυσικά είναι μεγαλύτερος από τα 150.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000 ευρώ. Κοινώς, κάποιος που είχε ένα τζίρο 60.000 ευρώ κατά το 2015, αυτό είναι και ο μέγιστος προϋπολογισμός που μπορεί να πάρει στο πρόγραμμα. Αν είχε 250, είναι φυσικά το όντρο πλαφόν που είναι 150.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέχεται στο 40%, εκτός και αν προσλάβει νέο προσωπικό, όπου εκεί ανέρχεται στο 50%. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 χρόνια, τους 24 μήνες, και θα πρέπει κατά τον πρώτο χρόνο να έχει υλοποιήσει το 30% της επένδυσης, εφόσον φυσικά η επένδυση αυτή ξεπερνά τη διάρκεια υλοποίησης του ενός έτους. Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νέες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν σταθεί μέχρι και την 31/10/2015, να διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα CAD από τότε, δηλαδή από τέλος του 2015, και να απασχολούν κατά μέσο όρο μισή θέση εργασίας. Δηλαδή, μισή θέση πλήρους απασχόλησης, έτσι, ή για ένα χρόνο, για 6 μήνες πλήρους απασχόληση ή μια απασχόληση για ένα χρόνο. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές, όπου είναι ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία ΕΠΕ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρυθμη εταιρεία ή ετερόρυθμη εταιρεία και ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, συνεταιρισμοί. Σχεδόν, δηλαδή όλοι. Η ημερομηνία έναξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο πληροφοριακό σύστημα, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά αρχικά, δεν απαιτείται να προσκομίσετε δικαιολογητικά, γίνεται ηλεκτρονικά και εφόσον ενταχθείτε, τότε προσκομίζετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ορίζεται, ξεκινάει από 29 Μαρτίου και καταληκτική ημερομηνία 17 Μαΐου. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι και βαθμολογούμενο κριτήριο, απαιτείται μια οριμότητα στις προτάσεις, δηλαδή να έχει γίνει κάποια προετοιμασία, γιατί τα περιθώρια υποβολής, ας πούμε, δεν είναι και πολύ μεγάλα. Περιβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ως πολύ μικρή επιχειρήση, όπου εδώ κατατάσσεται το μεγαλύτερο μέρος φυσικά, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και ότι ίσως κύκλος δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ας δούμε το συνολικό προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης, γιατί είπαμε ότι χρηματοδοτεί το 50-40% κατά περιπτώσεις, είναι 70 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία, όπου λέει Δυτική Μακεδονία, Ιόνια, νησιά, Πελοπόννησος, Βόρεια Αιγαία και Κρήτη, όπου για αυτή την περιφέρεια, τη δικιά μας περιφέρεια, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο, είπαμε, είναι 70 εκατομμύρια ευρώ και με τον ανώτερο προϋπολογισμό, όπως είπαμε, τις 150.000 ευρώ και ποσοστό χρηματοδότησης, ας πούμε, το 50%, συμπεραίνουμε ότι θα χρηματοδοτηθούν κατ' ελάχιστο 307 επενδυτικές προτάσεις δικαιούχων του προγράμματος στη δικιά μας περιφέρεια. Βέβαια, η περιφέρεια αυτή δεν είναι μικρή, βλέπω ότι έχει μεγάλη έκταση. Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης στις περιφέρειες χώρας για τα καταλήμματα, γιατί υπάρχει ένας διαχωρισμός για καταλήμματα και λοιπές υπηρεσίες τουριστικές, είναι ως εξής. Βλέπουμε ότι από τα 70 εκατομμύρια τα 50 κατανόμενα στα καταλήμματα, εκ των οποίων τα 40 είναι για υφιστάμενα καταλήμματα και τα 10 για νέα. Τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια κατανέμονται στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα τα 15 εκατομμύρια στις υφιστάμενες και τα 5 στις νέες λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Με τον όρο καταλήμματα, να πούμε ότι εννοούμε τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλήμματα, καταλήμματα διακοπών και άλλα καταλήμματα σύντομης διαμονής και χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρημουλικούμενα οχήματα. Όσον αφορά τουριστικές επιχειρήσεις, ενδεικτικά αναφέρω, γιατί πραγματικά κοιτάζοντας και εγώ τους ΚΑΔ, είδα ότι οι υπηρεσίες είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά αναφέρω ότι είναι υπηρεσίες νοικίας λεωφορείων, αμαξών κλπ., θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, εσωτερικές πλωτές μεταφορών επιβατών, ενοικίαση και εκμήθυνση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων, οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων και κάποιος που μπορεί να τρέξει, δηλαδή στο παράρτημα της προκήρυξης, μπορεί να δει ότι ακόμα βρίσκονται και κουκλοθέατρα μέσα, δηλαδή θέατρα σκιών,
πάρκ, δηλαδή τέννις, γήπεδα τέννις, ενοικίαση ομπρελών και στις παραλίες κτλ. Πραγματικά είναι το εύρος πολύ μεγάλο. Να δούμε ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες, δηλαδή τι χρηματοδοτεί αυτό το πρόγραμμα. Αλφα, κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος. Μηχανήματα και εξοπλισμό, φυσικά καινούργιο εξοπλισμό. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος. Βλέπουμε ότι γενικότερα όλα τα προγράμματα εστιάζουν στον χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα ISO και τα HAS που είπαμε, με ανώτερα ποσότητα της 3.000 ευρώ αναπιστοποιητικό. Την προβολή και προώθηση site, διαφημιστικά φυλάδια και οτιδήποτε άλλο, με ανώτερο προϋπολογισμό 15.000 ευρώ. Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 20.000 ευρώ, μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000 ευρώ, παρακολούθηση υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι 2.500 ευρώ, μελέτες έρευνας αγοράς 5.000 ευρώ και μέχρι 2.500 ευρώ ανά μελέτη, και μισθολογικό κόστος εργαζομένων, πολύ σημαντικό, υφιστάμενο ή κοινό προσωπικό μέχρι 40% του συνολικού προϋπολογισμού ή μέχρι 24.000 ευρώ και 12.000 ευρώ, δηλαδή, για κάθε θέση εργασίας. Βλέπουμε, δηλαδή, συμπεραίνουμε ότι μέχρι 2 θέσεις εργασίας, δηλαδή, χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αυτό. Να αναφέρω και πάλι ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή 2 χρόνια, και πρέπει να έχει υλοποιηθεί κατά τον πρώτο χρόνο το 30% της επένδυσης, εκτός στην περίπτωση, δηλαδή, που το επενδυτικό σχέδιο υπερβαίνει τους 12 μήνες. Κάποιος που θα μπορεί να τρέξει την πρόσκληση μπορεί να, να περιγράφει αναλυτικά υπό υποθέσεις συμμετοχής. Πραγματικά η πρόσκληση είναι πάρα πολλές, δηλαδή είναι γύρω στις 250 για το συγκεκριμένο. Και μπορεί να δει αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσει εφόσον εγκριθεί, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, η διαδικασία εξέτασης, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες αναλυτικά, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και οι λοιποί όροι της δράσης. Αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στο espa.gr φυσικά και στο ιστοσελίδα του Πάρνα, www.parnas.gr. Φυσικά μπορείτε και κατ' ιδία να περάσετε από την αναπτυξιακή Πάρνα ή και τηλεφωνικά να σας ενημερώσουμε. Αυτά είχα από τη μεριά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη για την αναλυτική παρουσίασή του.